Ο ασθενής μας λοιπόν είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας δικηγόρος, είναι 58 χρονών, επιτυχημένος στη δουλειά του, έχει ένα δεύτερο γάμο, πριν από 3 χρόνια παντρεύτηκε τη Μαρία, 35χρονη Μαρία, με μεγάλη διαφορά ηλικίας, έχουν κάνει και ένα μωράκι, αλλά γενικά ο Δημοσθένης πάντα ήταν εντός θέματος και έτσι γνώρισε και τη Μαρία. Τι σημαίνει εντός θέματος? Εντός θέματος σημαίνει ότι ασχολείται με το... με το αντικείμενο, ναι, είναι αμυγός ετερόφιλος, έτσι δεν είναι orientated. αυτή ήταν η ζωή του Δημοσθένη 5 χρόνια πριν, έτσι. Ενώ η Μαρία έχει κάνει το μωράκι, ο Δημοσθένης το μυαλό του πάντα ήταν αλλού και βέβαια για να έχει καλύτερες επιδόσεις χρησιμοποιούσε PDE5. Με όλο αυτό το target group. Από πότε θα χρησιμοποιήσεις? Συγγνώμη. Από πότε χρησιμοποιείς πυρηνά? Λοιπόν, χρησιμοποιεί λοιπόν περιστασιακά Viagra για καλύτερα. Αν μπορείτε να ανέβετε πάνω για να φτιάξετε την κάμερα. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, χρησιμοποιεί 5 χρόνια περιστασιακά Viagra. Εδώ και ένα χρόνο όμως το Viagra δεν τον ικανοποιεί, αν και αύξησε τη δόση στο κατοστάρι. Το έπαιρνε σωστά, είχε διαβάσει τις οδηγίες, δεν είχε επισκεφτεί ουρολόγο. Το έπαιρνε όμως νηστικός, είχε κατάλληλα ερεθίσματα, δοκίμασε και αλλαγή συντρόφου και δοκίμασε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά χωρίς επιτυχία. Από το ιατρικό του ιστορικό δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Κάποια στιγμή το 2004... είχε λίγο παχύνει, διαγνώστη ένας ήπιος αγρός διαβήτης, αλλά με τον ενδοκρινολόγο του το ελέγχει καλά με δίαιτα. Είναι υπερτασικός εδώ και 10 χρόνια και παίρνει έναν αλφα-μέα και καπνίζει ένα πακέτο την ημέρα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει δει αποτέλεσμα και με το Viagra και με το Cialis και με το Levitra, έρχεται στον ουρολόγο, έρχεται σε εμάς και ζητάει βοήθεια. Όσον αφορά τον έλεγχο τώρα, τι προτείνουμε? Να πω κάτι το ιστορικό. Βεβαίως. Αυτά ισχύουν και για τη σύζυγο ή μόνο για τις υπόλοιπες παρτενέρ? Η βοήθεια, ισχύει για όλους. Δηλαδή, αν δείτε εδώ, συνάδελφε, δοκίμασε και αλλαγή συντρόφου, αλλά είχε τα ίδια αποτελέσματα. Άρα, λοιπόν... Λοιπόν... Λόγω του ιστορικού του ότι 5 χρόνια είχε φθήνουσα απόδοση ή πάντοτε σταθερή και απότομα παρουσίασε τη συστατική δυσλειτουργία. Όχι, είχε μια προοδευτικά φθήνουσα απόδοση. Τότε θα ήταν δηλαδή, φρόνημα... στην αρχή τον έπιανε το 50, ναι, το 25, το 50, ξεκίνησε το 100 και σιγά σιγά άρχισε να πέφτει. Ένα τρίπλεξ και... Να πάρουμε τα απλά πρώτα, από τα απλά. Θα ζητούσατε μια γενική αίματος και ένα βιοχημικό έλεγχο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ο βιοχημικός έλεγχος δεν έχει ιδιαίτερα ευρήματα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή, από το ιστορικό του, αυτό που λέει δηλαδή ότι δεν τον ικανοποιεί το φάρμακο, αυτό δεν μας λέει τίποτα. Τι σημαίνει δεν τον ικανοποιεί? Πολύ σωστά. Έχει στήση? Αν έχει, σε τι βαθμό είναι η στήση? Μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή με τη στήση που έχει? Έχει νυχτερινές στήσεις? Έχει πρωινές στήσεις? Όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι με το Viagra έχει μία... ανταπόκριση γύρω στο 50%, έχει μια ήπια στήση, η οποία όμως θεωρεί ο ίδιος ότι δεν είναι ικανή ούτε καν για διείσδυση. Νυχτερινές στήσεις δεν αναφέρει. Λοιπόν, στον έλεγχο. Ωραία. Τεστοστερόνη ορού είναι οριακά φυσιολογική, είναι στα κατώτερα αλλά φυσιολογικά όρια. Το επόμενο βήμα είναι, παρακαλώ, βεβαίως. Αν θέλετε, επειδή γράφει, πρέπει να μιλάμε λίγο σε μικρόφωνο. Έχουμε μια μπανάνα, μήπως? Έρχεται σε εμάς πιεζόμενος
πλέον από τη σύντροφο λόγω του ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή το θέλει, υπάρχει η επιθυμία. Ναι. Η επιθυμία του είναι έντονη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στη σύζυγο, η οποία είναι νέα και σίγουρα θα τον πιέζει, αλλά ούτε και σε εξωσυζυγικές σχέσεις. Άρα έρχεται ο ίδιος, δεν το ξέρει η σύζυγος, έρχεται ο ίδιος και ζητάει βοήθεια στον ουρολόγο. Το επόμενο βήμα έχει βιοχημικό έλεγχο, είναι φυσιολογικό, η τεστοστερόνη είναι φυσιολογική. Το επόμενο βήμα, νομίζω όλοι συμφωνούμε, είναι ότι θα πάει να κάνει ένα ντόπλερ, έτσι. Λοιπόν, γίνεται το ντόπλερ. Οι μέγιστες ταχύτητες και δεξιά και αριστερά είναι στην γκρίζα ζώνη. Από τη μια μεριά είναι γύρω στο 38, από την άλλη είναι γύρω στο 48. Έχει μια πολύ ήπια φλεβική διαφυγή και αρκετά ικανοποιητική, γύρω στο 80% ανταπόκριση στο αγκιοδραστικό φάρμακο. Έχει μια πολύ καλή στήση την ώρα που κάνει το ντόπλερ. Κακό. Έρχεται και συζητάει μαζί μας και η πρόταση της ομάδας για το συγκεκριμένο άρρωστο είναι να βάλει το ΠΕΙΚΗ πρόθεση. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε στεναρά και χωρίς δεύτερη κουβέντα ότι ο άρρωστος αυτός, ο συγκεκριμένος άρρωστος, είναι ιδανικός υποψήφιος για ΠΕΙΚΗ πρόθεση. Και θα πρέπει να έχουμε κάποια επιχειρήματα. Ενδοπαιϊκές ενέσεις είναι μια εναλλακτική λύση, σαφώς. Αυτό όμως είναι από εκεί. Προσέξτε λίγο. Θέλουμε ορκισμένους εδώ, έτσι. Θα πρέπει να βρούμε επιχειρήματα. Η άλλη ομάδα θα υποστηρίξει τις ενδοπαιϊκές ενέσεις και θα υποστηρίξει και τις θεραπείες συμπεριφοράς. Έτσι. Αυτό είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον προς τα εκεί θα πάνε. Εμείς θα πρέπει να βρούμε επιχειρήματα να υποστηρίξουμε αυτό. Και θα πρέπει να το πιστέψουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πιστέψτε με. Εύκολο. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν κάποιες μελέτες σε σχέση με το αγκιοδραστή. Δηλαδή, κατά πόσο μάλλον οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν ενδοπαιϊκές ενέσεις, κατά πόσο επηρεάζεται και ο ίδιος και η σύντροφος, όπου και αυτός ασθενής, ο συγκεκριμένος ασθενής είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει και επαφές έξω. Δηλαδή, κατά πόσο είναι το ψυχολογικό θέμα και το κατά πόσο θα αισθάνεται αυτός άνετα να κάνει την ενδοπαιϊκή ένεση όταν θα είναι με μια σύντροφο έξω οικογενειακή. Άρα λοιπόν. Συγγνώμη, θα ήθελα ένα επιχείρημα να υποστηρίξω το ότι ξέρουμε άντρες οι οποίοι έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις προτιμούν Viagra γιατί έχει γρήγορη δράση. Και άντρες οι οποίοι είναι μονογαμικοί λόγω τύχης, αυτοί προτιμούν το Cialis. Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν θα δεχτεί αυτός να κάνει την ένεση γιατί θα πέσει στα μάτια των υπόλοιπων κοριτσιών σε αυτό. Δηλαδή δεν θα το δεχτεί ο ίδιος. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες μελέτες σε αυτό, γιατί πρέπει να μιλάμε με μελέτες πλέον, έτσι, όχι το... Θα μιλάμε με μελέτες. Απλά να κάνουμε μια κουβέντα, καταρχήν, για να φτιάξουμε το κλίμα. Και από εκεί και πέρα... Συγγνώμη λίγο, απλώς, όταν ξεκινάς κάνεις μια στρατηγική, επομένως, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι οι δίπλα θα χτυπήσουν σε συντηρητική αγωγή, συμπεριφορική και ενέσεις, θα πιάσουμε πρώτα ενέσεις και συμπεριφορική, θα δούμε τα αρνητικά για να τους τα χτυπήσουμε και συνεχεία θα πάμε στη δική μας πρόταση με τα θετικά και με τα αρνητικά ανάλογα με το πώς θα τα κατεβάσουμε. Έτσι. Έτσι θα ξεκινήσουμε και μετά σιγά σιγά. Οπότε πολύ σωστά ένα από τα αρνητικά, ας το πούμε, είναι ο αυθορμητισμός για την ενδοπαιϊκή ένεση και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το πρώτο πράγμα που να οικοδομήσουμε είναι ότι να στηριχθούμε στο προφίλ του αρρώστου, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει ενεργότατη σεξουαλική ζωή παρά την ηλικία τα 58 του χρόνια. Άρα αυτό σημαίνει θέλει να έχει, ξέρω εγώ, πόσες επαφές την εβδομάδα, να πούμε. Πολλές. Τρεις. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στο ιστορικό. Έτσι, το ιστορικό είναι φίξ. Ναι, το ιστορικό είναι φίξ. Αλλά μπορεί ένας άνθρωπος που θέλει, να είναι τόσο που επιθυμεί τουλάχιστον να είναι τόσο σεξουαλικά ενεργός, να τρυπιέται συνέχεια. Και τι επιπλοκές έχει αυτό. Ο Δημοσθένης είναι αυτός. Αυτό είναι ο Δημοσθένης. Αυτό, μα λέω, εκεί πρέπει να στηριχθούμε καταρχήν. Πριν ξεκινήσει το πρόβλημα. Στα 55 του ήταν έτσι. Άρα και στα 58 του είναι έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν έχει αναζητήσεις. Άρα έχει απαιτήσεις. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το στηρίξουμε.
Επίσης, είναι δικηγόρος. Έχει συχνότητα επαφών, οι οποίοι... Εδώ τον κύριο Γιαννίτσα λίγο τον μπερδέψαμε και το δέχτηκε αυτό το slide. Έχει συχνότητα επαφών, οι οποίες είναι ευκαιριακές. Δηλαδή θέλει και την... προσέξτε, και τη γραμματεία που είναι σχετική μόνιμη σχέση. Θέλει και τη φαρμακοποιό, θέλει και τη ρεσεψιόν. Εντάξει. Το δίνει και στην ύφη. Φαντάζομαι ότι δεν είναι φαρμακοποιός από 50 φάρμακα. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο άρρωστο, ότι είναι εντός θέματος, αφενός, και αφετέρου έχει και πολλές επαφές οι οποίες είναι μη προγραμματισμένες. Άρα λοιπόν, το να πάει να τρυπιέται. Καλά, για τις θεραπείες συμπεριφοράς δεν το συζητάμε. Είναι πετυχημένος δικηγόρος, δεν μπορεί να κάνει ψυχοθεραπείες και όλες αυτές τις ιστορίες. Αυτό είναι καμένο χαρτί. Άρα το χαρτί το οποίο θα παιχτεί από εκεί θεραπείες συμπεριφοράς συν Viagra για βελτίωση, πιθανότατα μπορούμε να το καταρρύψουμε έτσι. Συμφωνούμε? Ωραία. Το δεύτερο είναι ότι έχει αυτό το σεξουαλικό ιστορικό, το οποίο προδιαθέτει ότι είναι ένας ασθενής ο οποίος δεν έχει προγραμματισμένες επαφές. Πέρα από τη γυναίκα του, λοιπόν, θέλει να έχει και άλλες επαφές. Λοιπόν. Δεν πιστεύω να υπάρχει καμιά μελέτη, δεν το γνωρίζω, που έχει συγκρίνει Viagra failures, ασθενείς, δηλαδή non-responders, και να τους στοιχειοποιήσει σε παιϊκές προθέσεις versus... Δεν πιστεύω. Να πιστεύεις. Αυτό είναι το τελευταίο μας slide. Hey. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Κάναμε λοιπόν τον έλεγχο. Πρακτικά δηλαδή όλα είναι στην γκρίζα ζώνη και τα συμφωνήσαμε για να υπάρχει και κουβέντα, έτσι, γιατί το νόημα είναι να υπάρχει κουβέντα, σαφέστατα. Και ας πάμε λίγο να δούμε τι θα μας... Θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη τεστοστερόνη, δηλαδή θα παίξουν κάτι σε εκεί. Ερώτηση για το να προλάβουμε να το προετοιμαστούμε σε αυτό. Ναι. Επειδή είναι οριακά χαμηλή, μπορεί. Μπορεί να παίξουν και εκεί λίγο. Μπορεί να παίξει. Βέβαια είναι φυσιολογική, έτσι. Ναι. Είναι φυσιολογική. Εφόσον δεν έχει την έλξη, η τεστοστερόνη στη στήση δεν θα έχει κάποια ανταπόκριση. Λογικά όχι, ναι. Εντάξει, είπαμε ότι είναι γύρω στο 1,90, είναι γύρω στο 1,80-1,90 κιλά. Είναι δηλαδή περίπου στο σωματότυπο, στο δικό μου σωματότυπο. Έτσι. Τώρα, δίπλα πιθανότατα θα στηριχτούν στο γεγονός τι λένε τα guidelines. Και τα guidelines μας βάζουν εδώ κάτω. Έτσι. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να το αντικρούσουμε. Δεν ξέρω αν θα το πούνε, αλλά πρέπει να το δούμε. Αφού δηλαδή δοκιμάσεις τα πάντα, στο τέλος βλέπεις εδώ πέρα, σκέψου την παιϊκή πρόθεση. Όμως, στα recommendations βλέπουμε ότι οι ενδοπαιϊκές ενέσεις είναι second line therapy, έτσι, και η παιϊκή πρόθεση είναι τρίτης γραμμής, αλλά προσέξτε εδώ, είναι 4C. Ουσιαστικά δηλαδή, δεν στηρίζεται. Έτσι. Πρακτικά. Στηρίζεται το μεν σχετικά ικανοποιητικά ένα BBB, οι ενδοπαιϊκές ενέσεις, αλλά είναι 4C η πρόθεση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δικαιούμαστε να πούμε ότι κύριοι δεν υπάρχουν στοιχεία, βιβλιογραφικά στοιχεία, ότι η παιϊκή πρόθεση είναι τελευταίας γραμμής θεραπεία. Ας πάμε να δούμε λίγο τώρα τις ενδοπαιϊκές ενέσεις. Πού θα χτυπήσουμε, έτσι. Ουσιαστικά, τελικά, θεωρώντας σαν δεδομένο ότι το προφίλ του ασθενού μας είναι έτσι, άρα οι θεραπείες συμπεριφοράς συν Viagra λογικά δεν θα παίξουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε θεραπείες συμπεριφοράς συν Viagra, φεύγει. Έχουμε τεστοστερόνη, που είπε ο... Οδυσσέας. Είναι φυσιολογική τεστοστερόνη, δεν θα ανταποκριθεί. Έτσι. Ουσιαστικά το debate θα είναι ενδοπαιϊκές ενέσεις versus πρόθεση. Και πάμε να δούμε τι θα μας πούν. Θα μας πούν ότι είναι αποτελεσματικές. Ναι, συμφωνούμε. Έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όμως... έχουν και τεράστια ποσοστά διακοπής. Στους 2-3 μήνες, σχεδόν πάνω από τους μισούς, έτσι, δεν θέλουν να τρυπιούνται. Πόσο μάλλον στο συγκεκριμένο άρρωστο, όπου έχουμε το θέμα της μη προγραμματισμένης επαφής. Συμφωνούμε? Ωραία.
Παράλληλα όμως ξέρουμε ότι και οι ενδοποιητικές ενέσεις μειώνονται, έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα όσο περνάει ο χρόνος, σχετίζονται με ίνωση και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των ενδοποιητικών ενέσεων, πονάνε, έτσι. Και πολλοί κόσμος πολύ απλά δεν θέλει να κάνει ένεση πάνω στο πέος του. Οι ενδοποιητικές ενέσεις στο παρελθόν θα έχουν πρόβλημα ή κάποιο αντίκτυπο σε μέλουσα εμφύτευση κάποιου stents. Δηλαδή, εάν ένας ασθενής που το βάλα τυπική πρόθεση είχε κάνει στο παρελθόν ενδοποιητικές ενέσεις, επιβαρύνει. Σαφέστατα, ναι. Και κάτι άλλο. Η μικρή μου εμπειρία από τους πρεαπισμούς που είχαμε τουλάχιστον κάθε 6 μήνες έναν σοβαρό πρεαπισμό στο νοσοκομείο, 2 ήταν από τις ενδοποιητικές ενέσεις. Άρα, δηλαδή, μετά, ουσιαστικά μπορούμε να μας απαγορεύει αυτό μετά να σκεφτούμε το πολύ τελευταίο. Ωραία. Άρα, δηλαδή, αυτό που σκέφτεσαι εσύ, Οδυσσέα, είναι να στηρίξουμε πρώτον το γεγονός ότι οι ενδοποιητικές ενέσεις έχουν τεράστιο ποσοστό απόσυρσης. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι έχουν επιπλοκές. Και το τρίτον, ότι σου στερεί τη δυνατότητα. Δεν είναι να πεις ότι είναι δεύτερης γραμμής, άρα κάνει ενδοποιητικές για 5 χρόνια και μετά βάλε πρόθεση. Ναι. Γιατί η πρόθεση τότε πιθανότατα δεν θα μπαίνει. Για αυτό το λόγο. Κάτι τέτοιο λέει. Είναι σαν τις ορμόνες που είναι τρίτη γι' αυτό. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω λίγο στο μικρόφωνο, αν θέλετε. Μόνο. Ενέσεις, πόσο μπορεί να αποτρέψουν στο να κάνει μετά κάποια πρόθεση. Δηλαδή. Υπάρχουν περιστατικά να πούμε ότι κοιτάξτε εσείς έχετε κάνει τόσες που δεν μπορείτε να ανάλογα από το χρόνο και το ρυθμό και πόσο συχνά έκανε τις ενέσεις. Αν έχετε κάποια στοιχεία έτσι και πόσο χρονικό διάστημα. Όχι, είναι ανέκδοτη εμπειρία. Πάντως όσοι βάζουν προθέσεις, όταν βάζουν πρόθεση μετά από ενδοποιητικές ενέσεις, τα χειρουργεία πολλές φορές καταλήγουν σε τραγωδίες. Δηλαδή να ανοίξεις, μέχρι και να ανοίξει επί μήκος τα σιραγκώδη και να κόψει όλο τον ενώδη ιστό. Είναι όμως πολύ προβληματικά χειρουργία. Είναι ένα μειονέκτημα όμως, έτσι. Είναι μεγάλο. Θα πατήσουν εκεί. Πολύ συνάδελφο, θα θέλαμε και μια πλειογραφία. Πατήσουν εκεί. Δεν υπάρχει πλειογραφία, όχι. Τουλάχιστον δεν βρήκα. Η γυναίκα του ήξερε ότι έκανε χρήση Viagra. Έχουμε κάποιο στοιχείο γι' αυτό. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου το πω. Το λέω γιατί θεωρητικά, αν το ήξερε, απορρίπτουμε το θέμα των ενέσεων, γιατί υπό την έννοια ότι αυτόματα η οποιαδήποτε επιπλοκή των ενέσεων θα οδηγήσει βελάκι ότι κάτι εξουσιαστικό έκανε. Δηλαδή, αυτό ισχύει και για την πρόθεση. Αν είχα. Δηλαδή, πόσο ακόμα περισσότερο και για την πρόθεση. Δεν μπορούμε να το. Έχουμε καταγεγραμμένα, ας πούμε, υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα ποσοστά πρεαπισμού, συχνότητα στους ασθενείς που κάνουν. Βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν πόνο, ίνωση κλπ. Έχουμε όμως και μείζονες επιπλοκές. Έτσι. Και οι μείζονες επιπλοκές είναι αυτό που ζούμε όλοι στο ιατρείο, στα εξωτερικά ιατρία. Μία φορά στο τρίμηνο, στο τετράμηνο, ή θα έρθει από Ντόπλερ, από Παπαδαρίνη ή από Κάβερτζεκ, θα έρθει πρεαπισμός. Ή ειδικά στις πρώτες ενέσεις κάποιο επεισόδιο πρεαπισμού. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πρεαπισμός είναι μια επίγουσα κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε νέκρωση του πέους. Έτσι. Ειδικά όταν ξεκινάνε, αρχίζει κάνει τα coverage και δεν τον πιάνουν και μπαίνει στα τραϊμίξ, όταν μπαίνει η παπαβερίνη, η ίνωση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν δεν είναι αθώες οι μπλοκές από τις ενδοποιητικές ενέσεις. Και σε ένα ποσοστό το οποίο είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, 3% είναι μεγάλο ποσοστό, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μεγάλο πρόβλημα για το πέος. Συμφωνούμε? Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Εδώ είστε ως εκπρόσωπος του κυρίου Γιαννίτσα. Τώρα μπορεί να μην είναι πολύ σωστό που παρεμβαίνω, μιας και αύριο το πρωί θα πρέπει να έχω έναν άλλο ρόλο. Μάλιστα. Επειδή όμως θεωρώ ότι στην επιχειρηματολογία της χειρουργικής αντιμετώπισης παίζει πολύ ιδιαίτερα το ζήτημα μείζονες επιπλοκές, έχω να πεις πάνω μόνο δύο πράγματα και από την δική μου εμπειρία, που έχει εκδοθεί και που είναι ανέκδοτη. Ο πρεαπισμός παίζει συνήθως στη διαγνωστική φάση αυτών των περιστατικών και όχι στη θεραπευτική. Επομένως, αδυνατίζει στη φάση της θεραπείας. Αυτός ειδικά, από ό,τι άκουσα από την παρουσίαση του περιστατικού δίπλα, που έχει ένα ποσοστό 50% ανταπόκριση στα
Speedy 5 αναστολής, είναι περισσότερο πιθανό ότι θα ανταποκριθεί σε χαμηλές δόσεις μιας προσταγλανδίνης ε1 παρά ότι θα χρειαστεί 3-mix. Επομένως, η επιχειρηματολογία της χειρουργικής αντιμετώπισης θα πρέπει... Ευχαριστούμε για το σχόλιο και τη βοήθεια. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Καλά, όχι, αυτό είναι... Παρουσιάζουμε τώρα κάποια αποτελέσματα από σειρές που κάνουν ενδοποιητικές ενέσεις. Ο συγκεκριμένος άρρωστος όντως θα ανταποκριθεί πιθανότητα σε χαμηλότερες δόσεις. Βέβαια, είναι πολύ πιθανόν να κάνει επεισόδιο, ακριβώς γι' αυτό, να κάνει και ένα επεισόδιο πρεαπισμού στη φάση της διάγνωσης. Γιατί μπορεί να είναι over responder σε μικρές δόσεις, έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει μήπως σύγκριση για τις συντρόφους, αν είναι πιο ικανοποιημένες με άντρα με παιδική πρόθεση, να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει και από βαρύ όνομα. Να το... Τα καλά είναι... Οι σύντροφοι επηρεάζονται από τις εντοπιστικές... Θα πρέπει ένας παράγοντας, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι εάν και κατά πόσον η ποιότητα ζωής μετά από ενδοποιητική πρόθεση για τον ίδιο που φοράει την πρόθεση αλλά και για τη σύντροφο είναι καλή ή όχι. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Ναι, όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Περιμένης, πράγματι ο πρεαπισμός παίζει μεγάλο ρόλο στο διαγνωστικό κομμάτι. Δεν παίζει στο θεραπευτικό όταν είναι γνώστης και η παρτενέρ, η σύντροφος, και συμμετέχει στο παιχνίδι των ενδοποιητικών ενέσεων. Εκεί πράγματι έχει καθοριστεί η δόση και γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ που έχουμε έναν που είναι εντός, εκτός και πετά αυτά, ο οποίος πιθανόν να θέλει στα γρήγορα να χτυπήσει και να αποδείξει και σε μια καινούρια σύντροφο, παρτενέρ του, ότι μπορεί, πιθανόν να γίνει μία δόση ή και δεύτερη, γιατί η μία στα βιαστικά μπορεί να μην γίνει σωστά και προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του να κάνει και μια δεύτερη δόση. Άρα λοιπόν, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα. Ότι είναι στο άγχος του να αποδώσει γρήγορα μπορεί να κάνει overdosing και να κάνει πρεαπισμό. Ναι. Πάρα πολύ καλή σκέψη σας. Πραγματικά μας βοηθάει. Λοιπόν, άλλη ιδέα έτσι, κάτι που να... Η επόμενη στρατηγική, άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, εδώ είδαμε πάνω κάτω πώς μπορούμε να χτυπήσουμε τις ενδοπαιϊκές ενέσεις. Έτσι. Θα πρέπει να φτιάξουμε καταρχήν κάποια slides για την, ή να το συζητήσουμε έτσι προφορικά, όποιος αναλάβει, για το πώς θα χτυπήσουμε την ψυχοθεραπεία συν πλην τεστοστερόνη με Viagra, έτσι. Γιατί αναμένεται μία ανταπόκριση στο Viagra με ψυχοθεραπεία ή με κάποια τεστοστερόνη. Με τεστοστερόνη πιθανότατα όχι, δυστυχώς δεν έχουμε όμως την βιβλιογραφία εδώ. Έτσι, για την οριακή χαμηλή, ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Είναι φυσιολογική όμως η τεστοστερόνη. Επειδή υπήρξε ερώτηση από τους παθολόγους και αναγκάστηκα να κοιτάξω αν η τεστοστερόνη είναι υποχρεωτική για την στήση. Γιατί κάπου είχαν πρόβλημα σε θεραπεία. Και τότε βρήκα το ότι δεν είναι υποχρεωτική για την στήση, αλλά μόνο για το λίμπιντο. Εφόσον έχει ικανοποιητικό λίμπιντο, δεν τη χρειαζόμαστε. Η τεστοστερόνη είναι φυσιολογική, έτσι δεν ναι, το συζητάμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, το επόμενο, άρα λοιπόν, από τη μια έφυγαν οι ενδοποιητικές ενέσεις, από την άλλη πλευρά εμείς τι προσφέρουμε. Έτσι. Και τι προσφέρει η παιδική πρόθεση. Προσφέρει καταρχήν αντοχή στον χρόνο, γιατί θα μας το χτυπήσουν πιθανότατα. Έτσι. Θα μας πούνε ότι έχει πολλά revisions, έχει όλα αυτά. Προσφέρει ασφάλεια, γιατί θα μας πούνε σίγουρα για λοιμώξεις και διαβρώσεις. Αυτό είναι σαφές. Πλησιάζει ένας κόκκινος. Και προσφέρει και πιθανότατα μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα στηρίξουμε και θα τα στηρίξουμε βιβλιογραφικά. Έχουμε κάνει μία προεργασία, καταρχήν όσον αφορά την αντοχή στον χρόνο. Για καλή μας τύχη, πολύ πρόσφατο και ο Μοντόρση αλλά και ο Ντέλκ έχουν δώσει τα αποτελέσματα από τις σειρές τους σε ό,τι αφορά το χρόνο. Την αντοχή στον χρόνο. Η μηχανική βλάβη είναι κάτω από 5% και στο database του DELC σε 6.000 επεμβάσεις που ήταν από τη μια η παλιά πρόθεση, η 3-piece, η υδραυλική της AMS και από την άλλη της Mentor, τώρα Nin Coloplast,
Στα 10 χρόνια είχαμε 69% που δεν έγινε καμία επανεπέμβαση και στα 15 χρόνια 60%. Άρα δηλαδή ο μύθος ότι αυτά χαλάνε είναι σχετικά μύθος. Και μιλάμε για συσκευές και ενδοπαιγικές προθέσεις, οι οποίες είναι παλιά μοντέλα, έτσι, δηλαδή είναι τα πρώτα μοντέλα, με τα προβλήματά τους, με όλα. Άρα λοιπόν υπάρχει, μπορούμε να στηρίξουμε το θέμα αντοχής στον χρόνο. Συμφωνούμε? Ωραία. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τη λίμωξη, τι γίνεται. Η λίμωξη όντως είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην παιϊκή πρόθεση. Άλλοι το έλεγαν γύρω στο 5-7%. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Σήμερα όμως έχουμε και από την Coloplast και από την AMS παιϊκές προθέσεις οι οποίες έχουν αντιβιωτική επικάλυψη. Η οποία είναι, η πατέντα της AMS είναι Inhibizon, ριφαμπικίνη με μινοκυκλίνη. Κάποιες κυκλίνες είναι και για την Coloplast, οι οποίες εμποδίζουν τη δημιουργία αυτού του biofilm που πιάνει συνήθως γκραμ θετικά μικρόβια και είναι υπεύθυνη για τη λίμωξη. Εδώ έχουμε, ακριβώς όπως είναι αυτή η πορτοκαλί επικάλυψη με τα αντιβιωτικά, και αυτή είναι η μείωση του σχετικού κινδύνου λίμωξης για το control group χωρίς αντιβίωση σε σχέση με την inhibizon επικάλυψη, όπου βλέπουμε ότι τελικά το ποσοστό λίμωξης είναι χαμηλότατο, είναι κάτω από 1%. Όταν με τις παλιές μπορώ να επικαλύψω όταν... Όχι, δεν υπάρχει. Είναι 2-3%. Ο συγκεκριμένος άρρωστος, και εκεί είχαμε μια κουβέντα, γιατί ήθελα να μας τον βάλει διαβητικό, φουλ διαβητικό. Αλλά είπαμε, εντάξει, θα τον κάνουμε ήπιο σαχαρόη διαβήτη, που ελέγχεται με δίαιτα, ώστε να είναι στην γκρίζα ζώνη. Ο συγκεκριμένος άρρωστος σαφέστατα είναι υποψήφιος για να βάλει τέτοια πρόθεση, για να μειώσει το κίνδυνο λίμωξης, και βλέπουμε ότι ο κίνδυνος λίμωξης είναι σχετικά είναι πάρα πολύ χαμηλός. Μπορούμε να συγκρίνουμε την τοξικότητα της κάθε επιπλοκής, όπως είναι πριαπισμός και απόρριψη από την πλευρά μας. Πάλι, ο πριαπισμός είναι πολύ, πολύ πιο βαριά επιπλοκή, αν μπορεί να πεις, πολύ πιο τοξική στον άρρωστο και ουσιαστικά τον ευνοχίζει για το μέλλον, σε σχέση οποιαδήποτε επανεπέμβαση ή επαναποτοποθέτηση. Άρα, δηλαδή, να πούμε, ξέρω εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχετε ίνωση και πριαπισμό στο 3%. Μάλιστα. Και συζητάτε για λίμωξη, η οποία είναι 0,9. Ναι. Έτσι. Μπορούμε να δούμε και αυτό. Και ένα πριαπισμό ο οποίο καταστρέφει όλο το μέλλον. Και είναι και ένα πριαπισμό που σε ευνουχίζει. Ναι, τελείω. Αλλά τελείω. Σωστό. Δηλαδή, όλες. Δεν θα το βάλει κανεί στην πρόθεση πρώτον και ούτε μπορεί να κάνει ξαναένιση. Δηλαδή, η επιπλοκή τους, πιθανή και σε μεγάλο ποσοστό, 3%, εντάξει, και είναι οριστική για αυτόν. Είναι μείζωνα επιπλοκή, αυτό είναι σαφές. Πολύ ωραία. Επίσης, αν έχουμε στοιχεία, τι συμβαίνει με την επανεπέμβαση. Πώς πάνε οι άρρωστοι που χρειάζεται να γίνει επανεπέμβαση. Επανεπέμβαση μετά την... Μετά την λίμωξη. Ναι, εντάξει. Καταρχήν, η λίμωξη δεν είναι τελικό σημείο, έτσι, δεν είναι end point. Αυτό είναι σαφές. Μπορείς να κάνεις ή salvage, wash out, δηλαδή να πάρεις, να ανοίξεις, να βγάλεις την πρόθεση, να την ξεπλύνεις πάρα πολύ καλά, να βάλεις τοπικά αντιβιωτικά, και αυτό έχει περίπου 60% πιθανότητα να μην την απορρίψει, δηλαδή ούτε καν να πετάξεις την πρόθεση, ή διαφορετικά σε πολύ δύσκολες διαβρώσεις και λιμώξεις να βγάλεις την πρόθεση και να τοποθετηθεί μετά από 3-6 μήνες. Άρα δηλαδή και η λίμωξη δεν είναι η καταστροφή. Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο που μπορεί να πει είναι να μας πούνε ότι ξέρεις, είναι δύσκριστη. Αυτός θέλει να είναι γρήγορος κλπ. Είναι δύσκριστη. Εμείς δεν θα του βάλουμε μια τυχαία πρόθεση, θα του βάλουμε το turbo. Έτσι. Θα του βάλουμε δηλαδή την τελευταία pump, η οποία είναι εύχριστη. Εδώ είναι το κουμπί απενεργοποίησης. Ουσιαστικά πατάει 4-5 φορές, έχει τη στήση και από εκεί πέρα η απενεργοποίηση γίνεται με ένα απλό πάτημα για 2 δευτερόλεπτα στο κουμπάκι αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η απενεργοποίηση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Έτσι. Έχει μία βαλβίδα η οποία εμποδίζει τις αυτόματες στήσεις. Δηλαδή με τις παλιές προθέσεις, εκεί που καθόσουν ας πούμε,
ξαφνικά μπορεί να σηκωνόταν. Να είχε ενεργοποιήσει τις πρόθεσεις. Με ένα lockout, με μια βαλβίδα που εμποδίζει την ενεργοποίηση, αυτό πλέον δεν υφίσταται σαν πρόβλημα. Και ακριβώς επειδή έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα, τουλάχιστον με βάση τη βιβλιογραφία, είναι και πολύ εύκολο να τη μάθεις. Έτσι. Τι άλλο μπορεί να μας χτυπήσουν ή πού αλλού μπορούμε να στηριχτούμε? Το θέμα των ψυχογενών απορρίψεων, των προθέσεων, παίζει εδώ καθόλου? Δηλαδή, μετά από λίγο καιρό, ψυχογενός ο άνθρωπος να το απορρίψει και να μην θέλει καθόλου την πρόθεσή του. Οπότε, πλέον δεν υπάρχει δρόμος, είναι δρόμος χωρίς γυρισμό η πρόθεση. Να απορρίψει την πρόθεση... να απορρίψει την ιδέα, να απορρίψει... Μπορεί να μην την... Αν μπορεί να μην έχει... Εννοείται να μην θέλει να... Θέλω να πω ότι... το συνηθίζεται να γίνεται ένα ψυχιατρικό προφίλ του αρρώστου πριν βάλουμε την πρόθεση. Ναι. Να ζητήσουμε δηλαδή ψυχιατρική εκτίμηση, εννοείται. Να ζητήσουν ψυχιατρική εκτίμηση. Τι να σας πω, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο θα μας μπορεί να μας... Δηλαδή, ένας λόγος, ο πρώτος λόγος να μην χρησιμοποιείς την πρόθεση είναι να μην έχεις επιθυμία. Αυτό συμβαίνει. Και μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια μελέτη που λέει ότι το 20% των αρρώστων που βάζουν πρόθεση δεν τη χρησιμοποιούν. Αλλά δεν είναι ότι δεν τη χρησιμοποιούν γιατί δεν ξέρουν να τη χρησιμοποιήσουν. Είναι γιατί για κάποιο λόγο στο επόμενο εξάμηνο, χρόνο, δύο χρόνια της ζωής τους δεν έχουν πλέον επιθυμία. Εντάξει. Μπορεί ο άρρωστος, μπορεί ο συγκεκριμένος ή κάποιος άλλος, συγκεκριμένα μιλάμε, να έχει μια μορφή, να είναι μάνιο καταθλιπτικός, ήπια μορφή. Ναι. Και στη φάση που θέλει να τη βάλει είναι στη μανία, στην ευχάριστη κτλ. Και πέφτει στην κατάθλιψή του και μετά τα βλέπει όλα μαύρα και πέρα από εκεί απορρίπτει τελείως την ιδέα της πρόθεσης. Ναι. Οπότε λίγο. Εσείς δηλαδή τι προτείνετε για να το αντικρούμε, αν τεθεί αυτό το θέμα? Για να εξαλείψουμε και αυτή την περίπτωση, ναι. Εγώ θα έλεγα να προϋπήρχε, βέβαια τώρα... Το ιστορικό δεν αλλάζει. Ναι, αλλάζει. Να υπήρχε ένα ψυχιατρικό προφίλ. Να. Βέβαια δεν είναι, πουθενά δεν περιγράφεται. Δηλαδή, σε καμία σειρά ασθενών δεν είναι προαπαιτούμενο. Νομίζω ότι η κουβέντα που κάνεις με τον άρρωστο, γιατί πραγματικά ακόμα και άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα θα εξαντλήσουν κάθε ενδεχόμενο. Εγώ προσωπικά σας το λέω, δεν θεωρώ ότι είναι φάρμακα, ενδοπαιχικές ενέσεις, πρόθεση. Αυτό στην προσωπική μου πρακτική δεν υπάρχει. Είναι φάρμακα, ενδοπαιχικές ενέσεις ή πρόθεση. Συζητάω με τον άρρωστό μου ακριβώς αυτά που τον περιμένουν. Θέλεις να τρυπιέσαι κάθε φορά που θες και θα έχεις καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα, όμως σε κάποια χρόνια δεν θα σε πιάνει. Εξηγώ και τις πιθανές παρενέργειες από την πρόθεση και αποφασίζω ο άρρωστος. Αυτό είναι σαφές. Έτσι. Είναι λίγο νομικό, λίγο το νομικό θέμα εδώ. Εσείς που βάζετε ενδοποιητικές προθέσεις, βάζετε τον ασθενή να υπογράψει κάποιο χαρτί ότι κατανοεί τους λόγους? Στο νοσοκομείο που δουλεύω, ναι. Υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση, πάντα. Έγγραφη συγκατάθεση, ναι. Ωραία. Στο ιδιωτικό, ας αφήσουμε λίγο το νοσοκομείο. Μπορούμε να ο ασθενής να ισχυριστεί μετά ότι δεν κατάλαβε τους λόγους? Θα σας συνιστούσα, πάμε λίγο, ειδικά είναι στα νομικό... προσθετικά υλικά, είναι... να υπογράφει πάντα. Ναι. Πάντα. Ναι, υπογράφει πάντα, αλλά να έχει γνώση αυτό που υπογράφει. Εννοείται. Νομίζω ότι σήμερα η ιατρική... σε οποιαδήποτε. Γιατί αν πάμε σε ψυχιατρικό προφίλ που δεν έχει ενημέρωση, εκεί έχουμε θέμα. Γιατί εντάξει, σου λέει κατανόηση, αλλά κάποτε, αν φύγει ο ψυχιατός και πει ότι όντως δεν είσαι θέση να κατανοήσει κάποιε στιγμέ. Ειδικά σε αυτού του αρρώστου, η ενημέρωση είναι από το Α μέχρι το Ω. Πρέπει να τα ξέρουν όλα. Σαφέστατα. Έτσι δημιουργείται θέμα. Νομίζω όμως ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοιο θέμα. Υπάρχει καταγραφή σε κάποια μελέτη. Δεν ξέρω, αναφορά του ποσοστού των ασθενών που ζήτησαν για κάποιο λόγο να αφαιρεθεί η πρόθεση? Όχι.
Όχι. Άρα, επομένως, και το λέω αυτό γιατί επεκτείνοντας την ερώτηση του συναδέλφου, ότι δηλαδή να μην μας πατήσουν το γεγονός ότι μετά σε αυτή η ασθενή την αφαιρούμε, αλλά πλέον είναι κατεστραμμένο ο ειδικό ιστό και πλέον δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν έχει συμβοληθεί, όχι. Άλλο θέμα που μπορούν να μας πούνε είναι το κόστος. Να. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το κόστος, κοίταξε να δεις, πληρώνει, είναι self-paid. Είναι δικηγόρος. Είναι σαν να αγοράσει ένα μικρό αυτοκίνητο. Θέλει να το δώσει, είναι η ποιότητα ζωής. Αυτό θα απαντήσουμε. Όποιος αναλάβει, έτσι, αυτό θα απαντήσει. Ότι όπως αγοράζει ένα μικρό αυτοκίνητο για την ποιότητα ζωής του, έτσι θα το πληρώσει. Ποιο είναι το κόστος των ενδοπαϊκών? Στην Ελλάδα η Inhibition που είναι η πιο ακριβή είναι 8.500 ευρώ. Όχι των ενδοπικών ενέσεων, ας πούμε. Δηλαδή το coverage, εντάξει. Το κόστος, Θοδωρή, για πες μας λίγο. Ναι. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε, θα πρέπει κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι το κόστος. Αν, καταρχήν, το coverage το ξέρουμε. Έτσι. Όχι, μιλάμε για το TriMix ιδιαίτερα. Για το TriMix όμως στην Ελλάδα είναι ένα θέμα, έτσι. Στην Ελλάδα, ιατρία, που χειρίζονται από ιδιωτικά ιατρία, όπου είναι μέσα σε χρηματοκιβώτια, όπου την παίρνει. Αυτό συζητούσαμε πριν μπούμε σε αυτήν την έψα. Ότι είναι ένα φοβερό μας ατού, ότι αυτός ο άρρωστος έχει επί της ουσίας φτηνή, εύκολη λύση, μόνο το coverage. Αν αυτό πάψει να ανταποκρίνεται και χρειαστεί TriMix, μπαίνει στην ατροπό που στην αθηναϊκή ουρολογία, δεν ξέρω τι γίνεται έξω από την Αθήνα, σημαίνει TriMix που δίνεται μόνο από συναδέλφους επιπληρωμή, κοστίζει περί τα 15 ευρώ η ένεση, αυτά σας τα λέω ξεκαθαρισμένα, και την προμηθεύεται την ένεση μία-μία σε συριγκούλες από το ιδιωτικό ιατρείο των συναδέλφων μας. Και τι συντήρηση, μία αναφορά ακριβώς. Και πηγαίνουν και δίνουν 10-10 τη φορά. Άρα το κόστος, αν αυτό το επιμερίσουμε, και αυτό θα το κρατήσουμε λίγο προς το τέλος, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό ατού, αν χρειαστεί. Αν τεθεί θέμα κόστους. Δεν παίζει θέμα κόστους, γιατί εδώ είναι μία εφάπαξ, ας πούμε, καταβολή, ενώ το άλλο θα το δίνει αρκετό καιρό, και άμα το αθροίσετε, βγαίνει πολύ. Και μάλιστα για αυτόν τον άρρωστο που θέλει και να κάνει και πολύ σεξ. Πολύ και θέλει πολλές ενέσεις ανά εβδομάδα. Κάποιος άλλος. Να κάνω λίγο μία ερώτηση, επειδή πρόκειται να γίνει μία χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα. Χειρουργικές επεμβάσεις έχουν ή θα πρέπει να έχουν κάποιες ενδείξεις. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι είχαμε ένα Doppler κάνει. Το Doppler μπορεί να μην γνωρίζω καλά, αλλά το Doppler έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να το αποδεχθούμε στη φάση που είναι θετικό, δηλαδή στη φάση που έχουμε καλή παροχή. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε μέσα σε μια γκρίζα ζώνη, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο άρρωστος έχει φλεβική διαφυγή. Δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Δεν θα στηρίχθουμε στην φλεβική διαφυγή, δεν είναι για όχι, επειδή είδα ότι υπήρχε αυτό στη διαφάνεια και από εκεί και έπειτα οι ενδείξεις αυτού του χειρουργείου, ποιες είναι οι επιθυμίες του αρρώστου. Η ένδειξη δεν είναι η επιθυμία του αρρώστου, είναι να εξηγήσεις στον άρρωστο τι τον περιμένει εδώ, τι τον περιμένει εκεί. Και να στηρίξεις μία παρέμβαση. Εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε αυτό. Έτσι, άρα, εκ των πραγμάτων, σαν ομάδα, θα τονίσουμε τα θετικά της επιλογής μας και θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε τα επιχειρήματα της αντίπαλης ομάδας. Αυτό είναι το debate, έτσι. Συμφωνώ θα μπορούσαμε αυτό να είμαστε στην άλλη ομάδα και να υποστηρίζαμε τα coverage. Εδώ είναι τυχαία η παρουσία μας, λόγω του χρώματος. Η ένδειξη όμως, η ένδειξη είναι σαφής. Δηλαδή είναι σαφής. Είναι μία από τις ενδείξεις στα guidelines. Είναι τρίτη επιλογή, αλλά είναι τρίτη επιλογή χωρίς όμως με πολύ χαμηλό βαθμό απόδειξης. Άρα δικαιούμαστε, είναι μέσα στις ενδείξεις, έτσι δεν είναι? Η ένδειξη είναι αποδεκτή, δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Δεν σας ικανοποιεί το... Δεν επιλέγουμε κάτι το οποίο είναι εξωτικό, είναι μέσα στις ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Με τρίτο βαθμό απόδειξη, τρίτης γραμμής. Και εμείς θα πούμε και αυτό που στηρίζουμε, ότι ναι κύριοι, λέτε ότι είστε τρίτης γραμμής, αλλά με πολύ χαμηλό βαθμό απόδειξης. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά προσπαθούμε να αποδυναμώσουμε αυτό το επιχείρημα, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα χρησιμοποιηθεί, έτσι. Είναι ένδειξη όμως. Κατάρχη. Ναι, δεν υπάρχουν στοιχεία. Ακριβώς. Είναι και αυτό γκρίζο. Σωστό. Δεν είπα να το πάρουν και την άλλη μεριά. Σωστό. Να επεκτείνω ότι αυτό που είπε ο συνάδελφος, εάν υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν βάλει ποιητική πρόθεση, αλλά μετά για ψυχολογικούς λόγους αφήσανε το άθλημα. Υπάρχει κάτι τέτοιο που μπορεί να μας το πούν?
Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι έχουν βάλει ποιητική πρόθεση, αλλά για λόγους ψυχολογικούς ή κάποιος άλλος. Δηλαδή, με παράτησε οι γραμματέες μου επειδή έμαθε το ότι έχω βάλει βαλβίδα. Το θεωρεί βρώμικο, ξέρω εγώ κάτι, κάτι. Και να τον αφήσανε αυτό και αυτός για αυτό το λόγο πλέον δεν θα το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, θα βάλει κάτι που ουσιαστικά θα του είναι άχρηστο. Υπάρχει κάτι τέτοια πιθανότητα να μας προσάψουν. Ξέρουν απλά τα ποσοστά που δεν χρησιμοποιούν την πρόθεσή τους. Είναι περίπου ανάλογα με την με τη σειρά, είδος. Είναι περίπου 10 με 20% στην τριετία. Στην τριετία. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Η ποιητική πρόθεση κρύβεται. Ήδη πρέπει να το έχει πει οπωσδήποτε. Δηλαδή θα μπορέσει να περάσει απαρατήρητη ή όχι. Ναι. Το πρωί, δεν ξέρω αν ήσασταν που συζητήσαμε, υπάρχει μία μέθοδος που ουσιαστικά το PAMP δεν το βλέπεις. Μπορεί να το πιάσεις, ναι, μπορεί να το πιάσει, μπορεί να το πιάσει κάποιος, κάποια που είναι πολύ υποψιασμένη. Μόνο από εκεί είπαμε. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι η σύζυγος θα το ξέρει, έτσι δεν τίθεται θέμα. Να τα μαζέψουμε λίγο πάλι, γιατί έχουμε λίγο χαθεί. Άρα ουσιαστικά, πρακτικά, την αντοχή την έχουμε δείξει. Την ασφάλεια την έχουμε δείξει. Την αποτελεσματικότητα, την ευκολία στη χρήση που μπορεί να μας το πούμε, την έχουμε δείξει. Να δούμε λίγο και την αποτελεσματικότητα. Και πώς μετράται η αποτελεσματικότητα στην ποιητική πρόθεση, μετράται με το βαθμό ικανοποίησης. Γιατί είναι κάτι που αφορά ποιότητα ζωής. Και υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτή είναι πολύ μεγάλη σειρά του Μοντόρσι, όπου αναφέρει ποσοστό 92% για τον ασθενή και 96% για τη σύντροφο. Έτσι. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αντίστοιχα για τις εντοπικές ενέσεις. Για τις εντοπικές ενέσεις είναι αυτό εδώ. Να το δούμε λίγο στο τέλος. Λοιπόν, άρα λοιπόν η ικανοποίηση είναι αυτή. Και τι θα ήταν ιδανικό? Ιδανικό θα ήταν να είχαμε μια τυχιοποιημένη μελέτη που να έβαζε από τη μια μεριά τους non-responders του Viagra, έτσι. Παίρνω όλους τους non-responders και τους χωρίζω σε δύο ομάδες, τους τυχιοποιώ. Ο ένας κάνει ενδοπαιϊκές ενέσεις και ο άλλος κάνει πρόθεση. Και για καλή μας τύχη, ο κύριος Ρατσπούκαρ, ο οποίος είναι στο Μίτσιγκαν, έκανε αυτή τη μελέτη και έδειξε ότι η τοποθέτηση ενδοπαιϊκής πρόθεσης έχει καλύτερα ποσοστά ικανοποίηση από τις ενδοπαιϊκές ενέσεις, ειδικά σε Viagra non-responder. Δεν τυχιοποιημένη, βέβαια. Είναι. Την έχω εδώ πέρα μέσα. Άμα θέλει να τη διαβάσει κάποιος. Έτσι. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω είναι ό,τι μπορέσαμε να βρούμε βιβλιογραφικά για να στηρίξουμε το επιχείρημά μας. Θα ήθελα έναν εθελοντή, που καταρχήν που θα κάνει την παρουσίαση αύριο. Έτσι, υπάρχει. Εγώ θα έπαιζα. Εσύ. Δοκιμάζουμε. Ωραία. Κύριος Μανούσακας λοιπόν θα αναλάβει αύριο. Έτσι. Και να ρωτήσω όμως κάτι. Δεν μου έδειξες υπάρχουν καταστροφές χειρουργικές από προθέσεις, μίζωνες επιπλοκές, γιατί αν υπάρχει καμία μελέτη και την έχουν βρει, θα μας τη χτυπήσουν. Ενώ βαριά κάκος η ουρήθρας, ενώ τρώσει δεν ξέρω τι, θάνατος, mortality, μονάδα, αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αν κυκλοφορεί καμία μελέτη και την έχουν. Έτσι λίγο που είδα, τι έχουμε πάντα θέματα. Έχουν βάλει κάτι φωτογραφίες με κάτι παλιές. Ναι, πρόθεση που τη βρήκα στον ουροδόχο κίστη δηλαδή. Δηλαδή όχι. Έχουν βάλει κάτι φωτογραφίες που έχουν βγει, ξέρεις, στα. Ξέρω εγώ, μια. Πώς τη λένε, two pieces παλιά που έχει τρυπήσει. Τα κλασικά που βλέπαμε στις εφημερίδες. Αυτό είναι άνευ σημασίας. Ναι. Μίζωνες υπάρχουν. Η δε μία φωτογραφία είναι και ασπρόμαυρη. Οπότε μπορούμε να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Με τις φωτογραφίες σας που πραγματικά δυσκολευτήκατε τόσο πολύ να βρείτε τέτοιες καταστροφές που είναι ακόμα και ασπρόμαυρες φωτογραφίες, έτσι. Και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Εσύ είσαι και λίγο Πειραιώτης. Θέλεις να τα λες αυτά. Ναι. Μια επιπλοκή. Σίγουρα έχουν. Και σίγουρα θα μας χτυπήσουν ίσως βιβλιογραφικά πιο πολύ. Ο στόχος δεν είναι. Ο στόχος πραγματικά δεν είναι. Είναι ένας άρρωστος ο οποίος είναι στην γκρίζα ζώνη ακριβώς. Και ο στόχος είναι και από τη μια πλευρά και από την άλλη, να τεθούν επιχειρήματα και στο τέλος να υπάρχει μια κοινή θέση. Έτσι. Λόγω του ζαχαρού διαβήτη και εντοπικές ενέσεις, μπορεί να έχει φουρνιέ.
Εντάξει, είναι. Ναι, όχι, αυτό είναι σε επίπεδο case report και δεν μπορούμε να το... Εντάξει, θα ήταν εντυπωσιακό να το βάζαμε, αλλά δεν βρήκα κάτι τέτοιο, δυστυχώς όχι. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο? Νομίζω ότι πάνω κάτω αυτή θα είναι η στρατηγική της ομάδας. Αύριο πρέπει να είμαστε όλοι εδώ 9.30 ώρα, έτσι, και να υποστηρίξουμε τη θέση μας. Ο κύριος Μανούσακας είναι ο εθελοντής. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.